φυσικά νομίζω θα είναι ένας σταθμός για τη χώρα, για την ιστορία της χώρας, διότι βγαίνουμε από μια μεγάλη κρίση. Υπάρχει στην κοινωνία η συνείδηση ότι πρέπει να, όχι απλώς να βγούμε από την κρίση, αλλά να ξεπεράσουμε και τις αιτίες που μας έφεραν εδώ, αυτό που λέμε παθογένειες του παρελθόντος. Άρα πρέπει να βγούμε από την κρίση με ένα νέο μοντέλο, με μια νέα αντίληψη. Και αυτό θα είναι ακριβώς μια τομή στην πορεία της χώρας. Τώρα, πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι επιτυχές, διότι ολοκληρώνουμε την τέταρτη αξιολόγηση, διότι τα stress test των τραπεζών ήταν θετικά, διότι περιμένουμε τη ρύθμιση του χρέους, η οποία θα διευκολύνει εκ περαιτέρω τις προοπτικές, και διότι έχουμε για πρώτη φορά ένα growth strategy δικό μας. Έχουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο δικό μας. Και με βάση αυτό ακριβώς ξέρουμε πώς θα πορευτούμε μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι ήδη αυτά που συμβαίνουν και που αυτά τα οποία θα συμβούν αυξάνουν την εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία και αυτό το βλέπουμε ήδη με διαδοχικές αποφάσεις των εταιριών που αποφαίνονται για το αξιόχρεο της χώρας, rating companies. Όπως είπα ήδη, η επιτυχία των τραπεζών είναι ένα τέτοιο στοιχείο. Αυτό που ονόμασα αναπτυξιακή στρατηγική δεν θα είναι απλώς ένα σύνολο από γενικές κατευθύνσεις, αλλά θα συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πείθουν ακριβώς ότι η δημοσιονομική βιωσιμότητα που πετύχαμε θα διατηρηθεί. Άρα δεν πρόκειται να επιστρέψουμε σε πρακτικές του παρελθόντος. Δεύτερον, ότι οι αναπτυξιακές προοπτικές στηρίζονται σε συγκεκριμένα δεδομένα και συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα. Και άρα έχουμε ήδη μία τάση η οποία υπάρχει, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε και όχι κάτι το οποίο θα ανακαλύψουμε από το πουθενά. Αυτοί οι παράγοντες λοιπόν πιστεύω ότι βαθμιαία βεβαίως θα πείθουν, θα βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη των πολιτών των ίδιων για τη χώρα, αλλά και των επενδυτών για την Ελλάδα ως ένα επενδυτικό προορισμό. Υλοποιούμε συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα σε αυτούς τους τομείς που με ρωτήσατε. Παραδείγματος χάρη, υλοποιούμε ένα πρόγραμμα μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα και δημιουργούμε ένα νέο καθεστώς ίδρυσης, αδειοδότησης νέων επιχειρήσεων. Ποιο είναι το νέο εδώ? Παλιά, για να δημιουργήσεις μια επιχείρηση έπρεπε να προσκομίσεις πάρα πολλά χαρτιά και βεβαιώσεις κλπ. Τώρα, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι μπορείς να ανοίξεις την επιχείρηση, να γνωστοποιήσεις την έναρξή της και μετά θα ακολουθήσει ο έλεγχος. Αυτό είναι μια αλλαγή που μειώνει πάρα πολύ την γραφειοκρατία. Δεύτερον, για τις μεγάλες επενδύσεις έχουμε ήδη ένα καθεστώς, fast track, το οποίο θέλουμε να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο. Ούτως ώστε να ξέρει ο επενδυτής ότι από τη στιγμή που θα υποβάλει ένα φάκελο, θα υπάρχει μία αδειοδοτούσα αρχή, one-stop shop, και δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει σε πολλά υπουργεία ο επενδυτής. Τρίτο, δημιουργούμε ειδικά καθεστώτα σε ορισμένες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος θέλει να αποκτήσει μία golden visa, δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί απλώς να πάει στην αρμόδια υπηρεσία, να υποβάλει τα χαρτιά του και να εγκριθούν. Τώρα διευρύνουμε το πρόγραμμα αυτό. Μέχρι τώρα ήταν μόνο για ακίνητα. Τώρα θέλουμε κάποιος μπορεί να πάρει την golden visa, αρκεί να αγοράσει κάποιες μετοχές στην Ελλάδα, αρκεί να αγοράσει κάποια μόλογα στην Ελλάδα και να έχει κάποια δραστηριότητα. Έχουμε ένα ειδικό καθεστώς, πολύ ευνοϊκό, για πολυεθνικές επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν στην Ελλάδα κάποια ενδοομιλική υπηρεσία, κάποιο call center, κάποιο λογιστήριο, κάποιο ερευνητικό κέντρο. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι λόγω και του κλίματος υπάρχει ενδιαφέρον. Νομίζω πέρυσι ήρθαν 22 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και δημιουργούν, όπως είπα, όχι παραγωγική δραστηριότητα, αλλά ενδοομιλικές υπηρεσίες. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι εδώ να το κάνουμε ακόμη πιο ευνοϊκό αυτό το καθεστώς και γι' αυτό είμαστε σε διάλογο με επενδυτές. Άρα, ειδικά το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο έχω την τιμή να έχω την ευθύνη, θα έλεγα ότι είναι ένα Υπουργείο Επενδύσεων
ένα υπηργείο δηλαδή που μέσα από το διάλογο με επενδυτές προσπαθούν να βρούμε αμοιβαία επωφελής τρόπους για να έχουμε επενδύσεις και οι επενδύσεις αυτές να έχουν βεβαίως και μια κοινωνική αποδοχή και νομοποίηση. Διότι αυτό κάνει sustainable, κάνει διατηρήσιμη την ανάπτυξη. Ξέχασα να αναφέρω επίσης ότι τελευταία δημιουργήσαμε ένα ειδικό καθεστώς, πολύ ελκυστικό, για να έρχονται στην Ελλάδα εταιρείες και να γυρνούν κινηματογραφικές ταινίες. Και ήδη έχουμε υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Θα ήθελα επίσης να κάνω μια τελευταία παρατήρηση, ότι όλα αυτά εντάσσονται σε μια προσπάθεια εξυγχρονισμού του κράτους γενικότερα. Για να έχουμε ένα κράτος φιλικό στους επενδυτές, πρέπει το κράτος αυτό να είναι φιλικό και στους πολίτες γενικότερα. Αν το κράτος είναι γραφειοκρατικό προς τους πολίτες, θα είναι γραφειοκρατικό και στις επιχειρήσεις. Άρα αυτά που σας είπα είναι μόνο ένα μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου εξυγχρονισμού, όπως είπα, της δημόσιας διοίκησης, που είναι ένας στόχος και για το παρόν και για το μέλλον. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε σε αυτό το τομέα. Προς το παρόν είναι πολύ... τον τόνο τον δίνει στην Ελλάδα ο τουρισμός, αλλά και η ενέργεια εμφανίζει δυναμισμό και στους δύο αυτούς τομείς έχουμε μπροστά μας 10 τουλάχιστον χρόνια με πάρα πολύ ισχυρές δυνατές προοπτικές και επενδύσεις οι οποίες ήδη γίνονται. Τρίτος σημαντικός τομέας είναι logistics, αποθηκεύση και μεταφορές, διότι η Ελλάδα, λόγω της θέσης της, είναι ήδη και γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό ένα διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο. Όπως γνωρίζετε, ο Πειραιάς με την Κόσκο, η Θεσσαλονίκη με ένα άλλο επιχειρηματικό σχήμα, λειτουργούν πλέον ως πύλες προς την Ευρώπη, μέσα από τις οποίες μεταφέρονται προϊόντα από Ασία, Αφρική κλπ. Τέταρτος σημαντικός τομέας είναι η μεταποίηση και ειδικά το άγρο, το διατροφικό σύμπλεγμα. Και οπωσδήποτε και άλλοι τομείς, πιο εξειδικευμένοι, είναι μέσα στους στόχους μας, διότι πέρα από τους παραδοσιακούς κλάδους, οποίους θέλουμε να αναπτύξουμε, ζούμε και μια εποχή επαναστατικών αλλαγών, άρα έχοντας ένα καλό επιστημονικό δυναμικό στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι αναπτύσσονται δραστηριότητες και έχουμε δυνατότητες εξειδίκευσης και σε νέους τομείς της μεταποίησης και της έρευνας. Ρωτούσα προημερών την Nokia που έχει μια ισχυρή μονάδα στην Ελλάδα ή τη Tesla που έφερε μια μικρή, θα δημιουργήσει ένα μικρό ερευνητικό κέντρο. Το βασικό κίνητρο για αυτούς ήταν το επιστημονικό δυναμικό που έχουμε. Θα ήθελα όμως να προσθέσω το εξής. Η Ελλάδα πάντα είχε διάφορους κλάδους, ξέχασα να πω και την ναυτιλία που είναι πολύ σημαντικός κλάδος, εκτός του τουρισμού, αλλά δεν υπήρχε ισχυρή διασύνδεση μεταξύ των κλάδων. Αυτό λοιπόν που τώρα εμείς προσπαθούμε να κάνουμε και πιστεύω θα δώσει μεγάλη όθηση στην οικονομία, είναι όχι απλώς ανάπτυξη του κάθε κλάδου ξεχωριστά, αλλά ενίσχυση των διακλαδικών σχέσεων, του connectivity, να το πω έτσι. Παραδείγματος χάρη, όχι μόνο τουρισμός, αλλά τουρισμός ο οποίος θα καταναλώνει ελληνικά διατροφικά προϊόντα. Όχι μόνο αγροτικά προϊόντα, αλλά και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Όχι μόνο ναυτιλία, αλλά και ναυπήγηση ή συντήρηση πλοίων στην Ελλάδα. Όχι μόνο ενέργεια, αιωλικά πάρκα, αλλά και προστάμενη αξία να υπάρχει στη χώρα. Άρα, πέρα από τους κλάδους, βλέπουμε συμπλέγματα. Έχουμε εντοπίσει ένα ρυθμό παραγωγικών συμπλεγμάτων, τα οποία θα είναι οι ατμομηχανές της ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία. Καταρχήν να πω ότι ιστορικά η Ελλάδα ανήκει στις χώρες οι οποίες ερχόταν με καθυστέρηση στις διάφορες φάσεις της βιομηχανικής ανάπτυξης. Πολλές φορές το λέμε μελαγχολικά ότι η Ελλάδα έβλεπε τα τρένα να περνούν χωρίς να μπορέσει να πιαστεί αυτά.
Αυτό δημιουργεί προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα μας κάνει τώρα σε εγρήγορση, σε αυτό το νέο κύμα τεχνολογικής εξέλιξης, να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα συνδεθούμε αυτό. Έχουμε αρχίσει μία δουλειά, έχουμε μελετήσει τα προγράμματα όλων των χωρών. Η Γερμανία κάνει το Industry 4, άλλες χώρες έχουν κάποια άλλα σχέδια. Δεν είναι εύκολο για μια χώρα μικρή να πάρει αποφάσεις, διότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Φιλόδοξες, αλλά και ρεαλιστικές. Εμείς λοιπόν έχουμε κάνει μία δουλειά σε συνεργασία με το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας και θα αρχίσουμε δημιουργώντας το Υπουργείο Ανάπτυξης ένα think tank, το οποίο θα εξειδικεύει, καταρχήν θα έχουμε ένα σχέδιο εφαρμογής των επιτευγμάτων, όπως είπατε, μέσα στα Υπουργεία, σε άλλους τομείς, ακόμα και στην αγροτική οικονομία. Έχουμε εφαρμογές πολύ προωθημένων δορυφορικών συστημάτων για να παρακολουθούν τις καλλιέργειες και να βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων. Το ένα λοιπόν είναι η χρήση των επιτευγμάτων και το δεύτερο είναι η εξειδίκευση των τομέων που μπορούμε και εμείς ως χώρα να έχουμε μια παραγωγική παρουσία. Πρέπει να εξηγήσω πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες που δεν έχει ένα τέτοιο αναπτυξιακό εργαλείο. Δεν έχουμε αναπτυξιακά, δημόσια αναπτυξιακή τράπεζα. Ή promotional bank, όπως συνήθως λέγεται. Και αυτό είναι ένα έλλειμμα. Δεύτερον, πρέπει να εξηγήσω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με το πιο ολιγοπωλιακό σύστημα, τραπεζικό σύστημα. Έχουμε μόνο 4 τράπεζες να ελέγχουν το 97% του τραπεζικού συστήματος. Και αυτές οι τράπεζες είναι ισχυρές μεν, αλλά έχουν πάρα πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Άρα χρειαζόμαστε ένα παράλληλο σύστημα χρηματοδοτικών εργαλείων για να μπορέσουν κυρίως να χρηματοδοτήσουμε τις επενδύσεις. Στην καρδιά αυτού του εργαλείου, του παράλληλου συστήματος, είναι η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Έχουμε συμφωνήσει με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε ένα concept paper, το οποίο είναι η βάση πάνω στην οποία θα δουλέψουμε. Και θα έχουμε ως τεχνική βοήθεια από την Αναπτυξιακή Τράπεζα Γαλλίας, η οποία μας βοηθά ήδη στο στήσιμο αυτής της τράπεζας. Πιστεύω λοιπόν ότι η δημιουργία της θα καλύψει ένα υπαρκτό κενό σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση ειδικά των επενδύσεων. Αλλά θα βοηθήσει και γενικότερα ως ένα οργανωτικό εργαλείο, με την έννοια ότι θα δημιουργήσουμε πλατφόρμες επενδύσεων, ούτως ώστε αυτοί που έχουν επενδυτικές ιδέες να μπορούν να συναντώνται με αυτούς που έχουν δυνατότητες χρηματοδότησης, όχι δηλαδή μόνο η Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και άλλα funds τα οποία δημιουργούνται. Και επίσης θα βοηθήσει και στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της χώρας, διότι μας λείπει αυτή τη στιγμή ένας θεσμός, ο οποίος θα συνομιλεί με άλλες χώρες, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε έργα, χρηματοδοτικά έργα και πλάνα μεγάλου βεληνικούς, όχι απλώς επιμέρους έργα. Γι' αυτό ακριβώς το έχουμε στις προτεραιότητές μας και ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό το οποίο εμείς ως κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θέλω να προσέξω είναι το στήσιμο αυτής της τράπεζας να είναι σε πολύ γερά θεμέλια. Δεύτερον, το governance να διασφαλίζει διαφάνεια και να αποτρέπει προβλήματα που είχαμε στην Ελλάδα στο παρελθόν. Και βεβαίως θα είναι ένας θεσμός υπερκομματικός, υπερπολιτικός, με την έννοια ότι είναι θεσμός μακράς διάρκειας. Άρα τον φτιάχνει αυτή η κυβέρνηση, αλλά πρέπει να τον φτιάξουμε τρόπο όπου να είναι ένας θεσμός που να αφορά τη χώρα συνολικά. Είναι αυτονόητο αυτό. Απλώς είναι τα σημεία τα οποία θα προσέξουμε ειδικότερα κατά τη φάση της δημιουργίας της τράπεζας. Γι' αυτό μέσα στο Equity Fund, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πολλά επιμέρους ταμεία που άλλα απευθύνονται στο startup, άλλα απευθύνονται σε άλλα στάδια που βρίσκονται επιχειρήσεις. Και αυτό είναι που του δίνει μια ιδιαιτερότητα. Όμως, τώρα πια αυτό είναι ένα από τα εργαλεία που διαθέτουμε. Επεξεργαζόμαστε και άλλα εργαλεία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο, ας το πω έτσι, Equity Fund, το οποίο να απευθύνεται να είναι restructuring fund, να επενδύει σε επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν αλλά έχουν ανάγκη από αναδιάθρωση. Παραδείγματος χάρη, επιχειρήσεις που είχαν πολλά χρέη, αλλά τα ρύθμισαν. Και όμως και έχουν ιδέες και έχουν προοπτικές, όμως θέλουν κεφάλαιο για να περάσουν
ας πούμε, σε ένα δεύτερο κύκλο ανάπτυξης. Τρίτον, έχουμε ενδιαφέρον από, όπως είπα, από state, από κρατικά funds ή ιδιωτικά funds διαφορών χωρών. Πρόσφατα υπογράψαμε ένα MOU με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να δημιουργήσουμε ένα κοινό ταμείο στην Ελλάδα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ που θα επενδύει σε επιχειρήσεις ή και έργα στην Ελλάδα. Ανάλογα ενδιαφέρον έχουμε και από άλλα κράτη και επομένως βλέπουμε σιγά σιγά να διαμορφώνεται μία στεφάνη από χρηματοδοτικά εργαλεία που όλα προσανατολίζονται σε δυναμικές επιχειρήσεις, τα οποία όταν δημιουργήσουμε την αναπτυξιακή τράπεζα θα είναι σε μια σχέση συνεργασίας με αυτή την τράπεζα. Δημιουργούμε δηλαδή ένα, αν μπορώ να το πω έτσι, ένα οικοσύστημα χρηματοδοτικών εργαλείων που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες, διάφορες ανάγκες χρηματοδότησης. Ένα άλλο εργαλείο που ετοιμάζουμε εντός του έτους να βγάλουμε είναι ένα ταμείο το οποίο θα κάνει μόνο microfinance, θα δίνει μικρά δάνεια. Και ένα ακόμα εξειδικευμένο εργαλείο συζητούμε να φτιάξουμε που να ειδικεύεται στον αγροτικό τομέα, δηλαδή δανειοδότηση σε αγροτικές επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες έχουν προοπτική και δυναμισμό. Άρα, με αφορμή, με αρχή το Equifund, έχουν υπάρξει τώρα αρκετά παράλληλα προγράμματα και ταμεία. Πολλά από αυτά γίνονται με συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και ένα επίσης ταμείο που είναι πολύ σημαντικό, που δεν το ανέφερα, είναι λειτουργεί με την ευθύνη της Γενικής Γραμματέας Έρευνης και Τεχνολογίας και δίνει χρηματοδοτή έργα νέων ερευνητών. Αυτό είναι σημαντικό, ότι λειτουργεί ως ανάχωμα στο brain drain και σε μερικές περιπτώσεις βοηθάει και στην επιστροφή Ελλήνων νέων επιστημόνων στη χώρα.